Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ απόψε ο προϊστάμενος του ΚΕΣΥ, Κωνσταντίνος Κλουβάτος, κάποιοι να ξέρετε. Είναι η ψυχολόγος μας η Κωστούλα Τσουνέλη και η κοινωνική μας λειτουργός η Κατερίνα Ιουζουνίδου. Από τα μέλη του ΚΕΣΥ. Θα πούμε λίγα λόγια στο ΚΕΣΥ γιατί επειδή είναι μια νέα υπηρεσία, υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει τι είναι αυτή η υπηρεσία, πού υπάρχει, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της, πώς μπορεί να μας βοηθήσει ως γονείς ή ως μαθητές αυτή η υπηρεσία. Και επίσης δεν ξέρουν και πού βρίσκεται αυτή η υπηρεσία, γιατί δυστυχώς δεν είναι κεντρικά. Είμαστε εκεί στις Τσεγκαρές, κάπου. Κάπου απόμερα, θα λέγαμε. Και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να έρθουμε στη χώρα. Έγινε μια προκήρυξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά δυστυχώς απέβη άκαρπη, δηλαδή δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος να μας δώσει το κτίριο του, ένα μαγαζί, κάτι, ένα μεγάλο χώρο, για να μπορέσουμε να το χωρίσουμε μέσα και να κάνουμε να λειτουργήσει εκεί η υπηρεσία. Εγώ δεν έχω φτιάξει παρουσίαση, αυτή ήταν όλη η παρουσίαση, αλλά θα μας δώσει να πούμε στη σελίδα του ΚΕΣΥ όλο το υλικό που χρειάζεστε, θα το βρείτε στη σελίδα μας. Επομένως. Η αρχική σελίδα λοιπόν είναι αυτή. Αν βάλει κάποιος τη μηχανή αναζήτηση και συνάξω με ύψιλο, θα το βγάλει κάπου το και συνάξω. Αν πάλι θυμάται κανείς αυτό εδώ, τη διεύθυνση και συνάξω με λατινικούς χαρακτήρες .myschool.gr, πάλι θα μπορέσει να βρει τη σελίδα μας. Τώρα τελευταία έχουμε χωρίσει, έχουμε βάλει τρεις εισόδους εδώ, τρεις πόρτες για να μπαίνουμε στη σελίδα μας λοιπόν. Και εδώ μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, λέμε τώρα εμείς, αλλά μπορεί βέβαια να μπει ο καθένας, έτσι. Αλλά περισσότερο τα θέματα αυτά αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Εδώ είναι για τους γονείς, λέμε, και εδώ για τους μαθητές. Εάν δούμε λοιπόν τόσο στους εκπαιδευτικούς, θα δούμε αυτή τη σελίδα την αρχική. Αν δούμε και στους γονείς, θα δούμε πάλι παρόμοια σελίδα. Δηλαδή, βασικά πράγματα είναι η ίδια, οπότε ίσως εσάς να μην σας ενδιαφέρει να μπείτε στον εκπαιδευτικό, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχει υλικό περισσότερο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να επικεντρώσουμε το υλικό στα ενδιαφέροντα των γονέων. Και από εδώ βέβαια θα μπορείτε να μπείτε και στις άλλες σελίδες, στους μαθητές πάλι και στους εκπαιδευτικούς. Άρα, μπαίνοντας λοιπόν εδώ στην αρχική σελίδα κάποιος, μπορεί να δει κάποιες πληροφορίες έτσι καινούργιες, κάποια νέα δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατη κύκλος είναι η κύκλος για την επαναφύτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία. Δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι γονείς να γνωρίζουν την εκπαιδευτική νομοθεσία και να ξέρουν τι προβλέπεται για τη φίτηση των παιδιών στα νηπιαγωγεία. Άρα λοιπόν, αυτή η κύκλος εδώ, ένα παράδειγμα λέω έτσι, αυτή η κύκλος λοιπόν μας λέει ότι μέχρι τις 20 του Μάη, κάπου εκεί, μπορεί ο γονέας να κάνει μια αίτηση αν δει ότι το παιδί του δεν είναι ακόμα έτοιμο να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο, είναι νήπιο, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι έτοιμο και έχει και ουσιαστικά τέτοιες εισηγήσεις και από την πλευρά της νηπιαγωγού. Άρα λοιπόν, αν του προτείνει ο νηπιαγωγός ότι ξέρετε θα δυσκολευτεί αν πάει τώρα στο δημοτικό σχολείο και καλύτερα να μείνει άλλο ένα χρόνο στο νηπιαγωγείο και συμφωνήσει και ο γονέας, πρέπει να γίνει μια αίτηση στο ΚΕΣΥ, να το δούμε το παιδί και να κρίνει το ΚΕΣΥ μετά αν χρειάζεται επαναφύτηση ο μαθητής ή όχι. Επομένως, μπαίνοντας κανείς μπορεί να βρει πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες φυσικά για τον ίδιο και για τα παιδιά του. Αυτό λοιπόν το ΚΕΣΥ είναι κάποια αρχικά, έτσι, αρχικά ΚΕΣΥ, τι σημαίνει Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Και να πούμε εδώ ότι η Νάξος είναι τυχερή γιατί έχει αυτή την υπηρεσία, είναι κεντρική υπηρεσία. Γιατί, σας είπα, έχουμε 10 νησιά. Τα υπόλοιπα νησιά τα έχει το ΚΕΣΥ της Ήρου. Δεν υπάρχει άλλο ΚΕΣΥ πουθενά στις Κυκλάδες. Μετά
στους άλλους δομούς πάλι έτσι, κάνα δυο κι εσύ. Τώρα, επειδή είναι κεντρική λοιπόν υπηρεσία, θα έπρεπε να είναι πιο κεντρικά. Γιατί όταν μας έρχονται από την Πάρο εκατοντάδες γονείς κάθε χρόνο για να εξετάσουμε τα παιδιά, πρέπει να πάρουν ταξί να έρθουν, ταξί να γυρίσουν, άλλο ένα ταξί να ξανάρθουν και άλλο ένα να γυρίσουν. Επομένως, αν ήμασταν στη χώρα, εξυπηρετούνταν πολύ περισσότερο και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από τα άλλα νησιά, αλλά και οι αξιώτες βέβαια. Και οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν να ζητήσουν κάποια υποστήριξη. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στις ΕΚΑΡΕΣ. Οι αρμοδιότητες τώρα της υπηρεσίας αυτής είναι πολύ διευρυμένες. Παλιά μπορεί να είχατε ακούσει, αν κάποιοι έχετε ένα παιδί το οποίο έχει πάρει γνωμάτευση, μπορεί να την έχει πάρει από το ΚΕΔΗ. Η προηγούμενη λοιπόν υπηρεσία λεγόταν ΚΕΔΗ, άλλαξε εκ βάθρων αυτή η υπηρεσία, μετονομάστηκε σε ΚΕΣΥ, αλλά ανέλαβε και πάρα πολλές αρμοδιότητες. Δεν εξετάζουμε μόνο παιδιά, δεν είμαστε κλεισμένοι δηλαδή μέσα στο χώρο του ΚΕΣΥ να εξετάζουμε τα παιδιά για να βγάζουμε γνωματεύσεις, αλλά το ΚΕΣΥ έχει αναλάβει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, τις οποίες βέβαια δεν θα σας διαβάσω τώρα εγώ. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολλές αρμοδιότητες αυτές. Παραδείγματος χάρη παροχή συμπαιδευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς. Μιλάει για συμπαιδευτική υποστήριξη στις οικογένειες. Μιλάει για συμπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές. Και σε επίπεδο ενημέρωση και επιμόρφωση, ουσιαστικά είναι αυτό που κάνουμε και τώρα. Να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και να την ευαισθητοποιήσουμε για θέματα τέτοια. Και να ξέρουν και αυτοί ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία και μπορούν να ζητήσουν την βοήθειά της. Λοιπόν, αυτές χοντρικά είναι οι αρμοδιότητες. Αυτά δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε φυσικά σε μια ώρα, σε μια μισή ώρα, αλλά από τη στιγμή που κάποιος ξέρει τη σελίδα και ενδιαφέρεται, θα μπει μέσα και θα τα δει έτσι με την ησυχία του. Λοιπόν, υπάρχει μια επιτροπή διεπιστημονικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης. Και λέγεται ΕΔΑΗ, έτσι, αρχικά της είναι ΕΔΑΗ. Μπορεί να την έχετε ακούσει κάποιοι, ίσως όσοι έχετε παιδιά στη χώρα εδώ, στο πρώτο δημοτικό, δεύτερο και τρίτο δημοτικό, λειτουργεί η ΕΔΑΗ αυτή. Στο έκτο νηπιαγωγείο λειτουργεί, στο πρώτο γυμνάσιο επίσης λειτουργεί. Και στην ορεινή άξο λειτουργεί στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου και στο Αγερσανή πάλι από εκείνη την πλευρά. Λοιπόν, αυτές οι επιτροπές βοηθάνε το ΚΕΣΥ στο έργο του. Γιατί βλέπουν τα παιδιά, τα εξετάζουν σε ένα πρώτο επίπεδο μέσα στο σχολείο, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και οι δύο ΕΔΑΗ αυτές που είπαμε, και της ορεινής νάξου και της παιδινής, έχουν χάσει από ένα μέλος. Λείπει κοινωνική λειτουργός στην παιδινή ΕΔΑΗ και στην ορεινή πάλι λείπει ψυχολόγος. Ουσιαστικά δεν μπορούν να ασκήσουν το έργο τους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είναι στελεχωμένες πλήρως και έτσι αυτή τη στιγμή είναι χωρίς να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους πλήρως. Εμείς έχουμε προτείνει να υπάρχει και μια ΕΔΑΗ, οι περισσότερες, να υποστηρίζουν όλα τα σχολεία και τα υπόλοιπα που δεν έχουν μέσα τμήμα ένταξης ή δάσκαλο ειδικής αγωγής. Αυτή τη στιγμή μπορούν να υποστηριχθούν μόνο σχολεία που έχουν τμήματα ένταξης. Σχολεία που δεν έχουν τμήμα ένταξης, δηλαδή δάσκαλο ειδικής αγωγής, δεν μπορεί να έχουν ΕΔΑΗ. Είναι λίγο περίεργος ο νόμος. Θα γίνουν προσπάθειες, ελπίζουμε κάποτε να αλλάξει. Λοιπόν, εάν θέλουμε να δούμε διαγραμματικά πώς συνδέεται το ΚΕΣΥ με τα σχολεία, λοιπόν, είναι αυτό το σχήμα ουσιαστικά. Δηλαδή, έχουμε το σχολείο με το προσωπικό του, το ΚΕΣΥ έχει το δικό του προσωπικό, σε κάποια σχολεία λειτουργεί ΕΔΑΗ, αλλά σε πολύ λίγα,
Έτσι, μόνο 7 σχολεία σας είπα προηγουμένως, από τα 110 που έχουμε, 109 σχολεία στην περιοχή αρμοδιότητάς μας. Δηλαδή υποστηρίζονται πολύ λίγα σχολεία από τέτοια γνώμη. Το και εσύ επί την ευκαιρία λέμε ότι έχει κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, έχει λογοθεραπευτή, έχει εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής νηπιαγωγό, δασκάλα ειδικής αγωγής και φιλόλογο ειδικής αγωγής. Άρα, αυτή λοιπόν η υπηρεσία έχει διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνται τουλάχιστον από έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο και από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Όταν μας έρθει εμάς, όταν μας κάνει αίτηση ένας γονέας, να εξετάσουμε το παιδί επειδή συναντά κάποιες δυσκολίες στο σχολείο, θα μας έρθει στο ΚΕΣΥ, θα του κλείσουμε ραντεβού, όχι πολύ σύντομα, εδώ το ξεκαθαρίζουμε, όχι πολύ σύντομα, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή. Όταν φτάσει αυτή η ώρα, εν πάση περιπτώσει, θα κλειστεί η συνάντηση, η εξέταση του μαθητή, θα δουν τους γονείς η κοινωνική λειτουργός και το παιδί θα το δει ψυχολόγος και ο εκπαιδευτικός ο αντίστοιχος. Αν κρίνουν αυτοί, θα το δει και λογοθεραπευτής, αν υπάρχουν δυσκολίες στο λόγο. Από εκεί και μετά, σε λίγες μέρες, βγαίνει μια πολύ εμπεριστατωμένη γνωμάτευση, η οποία λέει με λίγα λόγια τι ακριβώς, ποιες ακριβώς δυσκολίες συναντάει το παιδί και έχει και πάρα πολύ χρήσιμες προτάσεις μετά για το πώς θα διαχειριστούμε στο σχολείο και στο σπίτι αυτές τις δυσκολίες. Να το βοηθήσουμε το παιδί σωστά. Γιατί αν έχουμε άγνοια, έτσι, μπορεί να μην μπορέσουμε να το βοηθήσουμε το παιδί. Λοιπόν, οπότε, γυρνάμε πίσω. Και επομένως, αν θέλει κανείς να δει και ποια σχολεία έχουμε εμείς, ποιες περιοχές έχουμε στην αρμοδιότητά μας, εντάξει, αυτό δεν ενδιαφέρει τώρα πολύ, αλλά είναι όλα αυτά τα νησάκια. Πάρος, Αντίπαρος, Μικρές Κυκλάδες, Αμοργός, Ήλιος και Ανάφη. Ευτυχώς δεν έχουμε τη Σαντορίνη, γιατί έχει πάρα πολλά, πάρα πολλούς μαθητές, πάρα πολλά σχολεία. Και θα ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα που μπορούμε να δείξουμε στη σελίδα μας είναι ότι εδώ, όπως σας έδειξα προηγουμένως, μπαίνει η ανακοινώσεις, δηλαδή τι ακριβώς μπορεί να δείξει το ΚΕΣΥ. Βάζουμε τις ανακοινώσεις μας για τα σχολεία και για τους γονείς όμως. Μπορεί να το ψάξετε εσείς. Εδώ είναι δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Αυτό που έγινε εδώ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Γονέων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου, να εδώ. Άρα υπάρχουν πιο σημαντικές δράσεις του ΚΕΣΥ, υπάρχουν εδώ. Εδώ, παραδείγματος χάρη, φαίνεται μια διήμερη επίσκεψη του ενός κλιμακίου από το ΚΕΣΥ στην Αμοργό, πριν λίγες μέρες. Και φεύγοντας από αυτή τη σελίδα, πάμε εδώ στο υποστηρικτικό υλικό για τους γονείς. Σίγουρα εδώ υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα και κρίσιμα θέματα για τους γονείς. Ένα παράδειγμα. Είναι αυτό εδώ. Θα απαντήσουμε εδώ, θα μας ανοίξει το αρχείο. Εξετάσεων. Αυτό το υλικό το έχει επιμεληθεί ο ψυχολόγος μας. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές οδηγίες πώς να διαχειριστούμε το άγχος των παιδιών όταν είναι στο σχολείο ή όταν είναι στην ηλικία που γράφουν εξετάσεις, γυμνάσιο, λύκειο, πανελλαδικές, εκεί που χρειάζεται
να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να έχουμε και την απαραίτητη γνώση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό το αρχείο. Μεθοδολογία μελέτης στο σπίτι. Πολλοί γονείς δυσκολεύονται σε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς να βοηθήσω το παιδί μου να διαβάζει στο σπίτι και να μην δυσανασχετεί, να μην κουράζεται, να δουλεύει πιο αποτελεσματικά και να μπορεί στο σχολείο μετά να αποδίδει. Άρα, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, θα έχουμε εξεταστεί αυτά, μπορείτε να τα μελετήσετε. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, πάλι θα βρείτε ο καθένας, βέβαια, ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζει, σε ποια περίπτωση μπήκε το δικό του παιδί, θα ψάξει να βρει και το αντίστοιχο υλικό εδώ. Δίνω ένα παράδειγμα, άλλο ένα παράδειγμα. Εδώ είναι ένας κατάλογος λέξεων από το βιβλίο της πρώτης δημοτικού. Οι λεξούλες που συναντάμε στο βιβλίο της πρώτης δημοτικού, το Α, το Πα κτλ. Έχουμε συγκεντρώσει αυτό το υλικό γιατί το προτείνουμε για εξάσκηση σε παιδάκια της πρώτης τάξης που έχουν δυσκολευτεί αυτή την περίοδο, παραδείγματος που είμαστε τώρα. Εάν ένα παιδί δυσκολεύεται σε αυτά τα πρώτα, στο παπί, στο πίτα κτλ. Και δεν μπορεί να τα δει ολικά, να δει ολόκληρη τη λέξη, αλλά ψάχνει ένα γραμματάκι, μία συλλαβή. Εδώ πρέπει σιγά σιγά να εξουσιαστούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει αυτό εδώ για να κάνουμε μια εξάσκηση μόνοι μας, στο σπίτι. Μπορεί να το κατεβάσετε δηλαδή και να το τυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Βλέπετε ότι δυσκολεύει όσο κατεβαίνει αυτό και φτάνουμε σε προτάσεις. Φτάνουμε σε προτάσεις. Ακολουθούμε το βιβλίο και υπάρχουν και οδηγίες στο τέλος για τους γονείς πώς να χειριστούν αυτό το υλικό. Άρα, προσπαθούμε οποιαδήποτε ανάγκη σκεφτούμε ότι υπάρχει από τους γονείς ή υποπέσει στην αντίληψή μας, να επεξεργαστούμε το κατάλληλο υλικό και να υπάρχει στη σελίδα μας. Λοιπόν, και υπάρχει και δεύτερος κατάλογος. Συνεχίζεται αυτό δηλαδή και μέρος δεύτερο. Λοιπόν, επομένως, αν κάποιος θέλει να δει το υλικό, προτείνουμε κάποιους συνδέσμους. Προτείνουμε και κάποιους συνδέσμους γιατί πάντα υπάρχουν και εξωτερικοί σύνδεσμοι. Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα πάντα εμείς, ούτε είμαστε και παιδίατροι ή όλες τις ειδικότητες δεν τις έχουμε εμείς. Άρα, προτείνουμε και κάποιες σελίδες, οι οποίες προσπαθούμε να, όσο μπορούμε να είναι έγκυρες αυτές τις σελίδες και να έχουν καλές πληροφορίες. Λοιπόν, επίσης κάποιος γονέας μπορεί να θέλει να βρει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς φορείς, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, ωραία, το βρει εκεί. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι και αυτό εκπαιδευτικός φορέας. Μετά είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση, τα έχουμε βάλει κυριαρχικά για να, έτσι, να καταλάβουμε πρώτα από το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτιού Αιγαίου, το πρώτο ΠΕΚΕΣ Νοτιού Αιγαίου. Όλα αυτά έχουν τη δική του σελίδα. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΚΕΣΥ της ΣΥΡΟΥ. Λοιπόν, και άλλες συνδέσεις πάντα χρήσιμες για εσάς. Μπορεί να χρειαστείτε κάποια από αυτά τα τηλέφωνα. Ή εσείς ή τα παιδιά σας. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες γραμμές δηλαδή που μπορεί να μας βοηθήσουν αν αντιμετωπίσουν μια δυσκολία στη ζωή μας. Λοιπόν, υπάρχει νομοθεσία. Εντάξει, τώρα δεν θα σας πω ότι μπείτε και διαβάσετε νομοθεσία, αλλά καλό είναι να είναι προσβάσιμα σε όλους αυτά. Δεν είναι τίποτα μυστικό, δεν είναι τίποτα κρυφό. Ό,τι ξέρουμε εμείς, καλό είναι το ξέρουν και οι γονείς, ποιες είναι οι δικές μας αρμοδιότητες, αλλά όχι μόνο οι αρμοδιότητες μας, οι υποχρεώσεις μας, θα λέγαμε, του ΚΕΣΥ. Καλό είναι να τις γνωρίζετε εσείς.
Ποιες είναι, για να ρωτούμε εδώ, εδώ αυτός ο νόμος και αυτός εδώ μιλάνε για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και λένε ποιες κατηγορίες θεωρούμε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λοιπόν, και επίσης εδώ αυτός ο νόμος περιγράφει όλη τη λειτουργία αυτή που είπαμε και εσύ. Όλη τη λειτουργία. Τώρα, αυτό εδώ το εικονίδιο πάλι θα σας οδηγήσει σε πολύ σημαντικό υλικό, ίσως το πιο σημαντικό είναι αυτό. Λοιπόν, ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες όπως είπαμε. Υπάρχουν πληροφορίες για κάθε μία από αυτές. Υπάρχουν πληροφορίες. Βέβαια είναι αρκετές οι πληροφορίες, θέλουν χρόνο για μελέτη. Κάποια εργαλεία για να ανοιχνεύσουμε τις μαθησιακές δυσκολίες. Για τη σχολική βία υπάρχουν εδώ. Για προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτός εδώ ο συνδεσμός που θα τον συναντάμε συχνά και στη σελίδα των μαθητών έχει σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών. Μιλάμε περισσότερο τώρα εδώ για γυμνάσιο, λύκειο και ΕΠΑΛ, που τα παιδιά έχουν ανάγκη μια καθοδήγηση για το τι επιλογές να κάνουν επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές. Λοιπόν, πολλά παιδιά χρειάζονται έναν άνθρωπο που να ξέρει, να είναι λίγο ειδικός και να τους πει και πράγματα. Το ΚΕΣΥ της ΝΑΞΟΥ κανονικά θα έπρεπε να έχει και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Προβλέπεται δηλαδή μέσα από την νομοθεσία, αλλά δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάποιος να έρθει. Και άρα δεν είμαστε στελεχωμένοι με το πιο σημαντικό. Μιλάμε να έχει το πτυχίο, το ανάλογο, το επίσημο πτυχίο, πανεπιστημιακό, να έχει ειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν λέμε για κάποιον που ιδιωτικά μπορεί να το ασκεί. Ένας που υπήρχε και είχε δικαίωμα ήταν ο υποδιευθυντής του Λυκείου. Επειδή όμως, εντάξει, το έργο αυτό είναι πιο δύσκολο λίγο από το έργο που ασκεί ως υποδιευθυντής του Λυκείου, αλλά και έχει και κάποιες ευθύνες ο άνθρωπος εκεί. Δεν μπορεί να αφήσει αυτές τις ευθύνες και να έρθει να πάρει αυτή τη θέση. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια, να στερεωθεί αυτή η θέση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα πήγαινε στα σχολεία, θα μπορούσε να δει ομάδες μαθητών, να τους μιλήσει κτλ. Θα μπορούσε να δει και ατομικά μαθητές και επίσης θα τους χορηγούσε και κάποια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και τεστ προσωπικότητας. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι είναι πάρα πολύ καλό να το δείτε με τα παιδιά σας. Δεν έχουμε χρόνο να το δείξουμε εδώ, αλλά θα βρείτε εδώ επίσημους φορείς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και εδώ πέρα ξεκινάει να δείχνουμε κάποια τεστάκια που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο μαθητής. Μπορούν να τα κάνουν οι ίδιοι μαθητές. Εμένα ο γιος μου, ας πούμε, έκανε ένα τέτοιο τεστ προσωπικότητας και του έβγαλε έτσι κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και ποια επαγγέλματα του ταιριάζουν με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Από τι ηλικία μπορούμε να κάνουμε? Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω βάζεις την ηλικία σου, βάζεις την τάξη σου, έτσι, κάνεις μια εγγραφή υποτυπώδη, μπαίνεις μέσα και μόλις τελειώσει το τεστ σου βγάζεις τα αποτελέσματα. Μπορεί να τα εκτυπώσεις κτλ. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, αν είμαστε γονείς παιδιών εφήβων, να γνωρίζουμε αυτές τις σελίδες, αυτές τις πηγές και να μπούμε ίσως με το παιδί μας, να κοιτάει όνομα χρήστη, βάζουμε ένα όνομα χρήστη, δεν χρειάζεται να είναι αληθινάστατο. Και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αυτά τα τεστ. Υπάρχουν και κάποια άλλα τεστ όπως αυτό εδώ και αυτό εδώ, τα οποία είναι, νομίζω αυτά τα δύο είναι στην Αγγλική. Επομένως, τελευταίο που δείχνω, για να μην καταχραστώ όλο τον χρόνο, εάν κάποιος γονέας βρεθεί, είπαμε, στο σημείο, γιατί λέμε αχρίαστη να είμαστε εμείς, στο σημείο να πρέπει να υποβάλει αίτηση για να εξετάσουμε το παιδί του, είναι αυτή εδώ η αίτηση, το έντυπο 5,
Βλέπετε, αίτηση γονέα και δαιμόνα προς και εσύ. Αυτό το έντυπο είναι. Τα άλλα είναι για άλλες κρίσεις. Κάποια από αυτά δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή, επειδή δεν λειτουργούν ούτε ΕΔΕΑΗ, ουσιαστικά δεν εφαρμόζονται. Πολλά δηλαδή από αυτά τα έντυπα μπορεί να μοιάζουν. Αυτό που μπορεί ο ίδιος ο γονέας, είτε το πει το σχολείο, είτε ο ίδιος νιώσει ότι πρέπει να υποβάλει μια αίτηση, γιατί ανησυχεί ότι έχει μια αγωνία ότι το παιδί του μπορεί να στο σχολείο, είτε μαθησιακά, είτε έχει θέματα συμπεριφοράς κλπ. Μπορεί να υποβάλει αυτό το έντυπο λοιπόν στο ΚΕΣΥ, είναι αυτό εδώ. Θα συντηρώσω όλα τα στοιχεία, θα μας το στείλει είτε με email, είτε με fax, είτε με σε ένα φάκελο μέσα και θα μπορέσει να πάρει ένα αριθμό πρωτοκόλλου για να ξεκινήσει η αναμονή. Γιατί έχει μεγάλη αναμονή. Λοιπόν, από μένα αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλες πληροφορίες. Είναι εκεί όλες οι πληροφορίες, αλλά χρειάζονται λίγο χρόνο να δώσουμε, να εντοπίσουμε τι μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού μας, και να δώσουμε λίγο χρόνο να μελετήσουμε δύο πράγματα από εκεί μέσα. Εντάξει, ενημερωμένος γονέας, καλύτερος γονέας, θα λέγα εγώ έτσι για να κλείσω. Λοιπόν, δίνω το λόγο στη ψυχολόγο μας, την κυρία Τσιμένη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κωστούλα Τσουνέλη και είμαι ψυχολόγος στο ΚΕΣΥ Νάξου. Θα μιλήσω έτσι παίρνοντας πάσα από το προϊστάμενο. Για ποιο λόγο λοιπόν οι γονείς μπορεί να θέλουν να κάνουν αίτηση για να δουν τα παιδιά. Πολλές φορές οι γονείς όταν συγκρίνουν τα παιδιά τους, ειδικά με άλλα παιδιά, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Ας δούμε μερικά ερωτήματα που μπορεί να σας απασχολούν. Γιατί το παιδί μου δεν μπορεί να συμμορφωθεί και να διαβάσει? Γιατί είναι τόσο ανοργάνωτο? Γιατί αντί τόσο πολύ να καταλάβει τα άλλα? Γιατί χαζεύει? Γιατί δεν προσέχει την ώρα του μαθήματος? Γιατί δυσκολεύεται να σκεφτεί απλά πράγματα? Γιατί κινείται συνεχώς? Γιατί δεν εκφράζεται σωστά? Γιατί έχει τόσο φτωχό λεξιλόγιο? Γιατί δεν γράφει σωστά? Γιατί αργεί να ολοκληρώσει τις εργασίες του? Γιατί χρειάζεται συνεχώς κάποιον πάνω από το κεφάλι του? Σύμφωνα με έρευνες, ένα 15 με 20% περίπου των μαθητών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου επειδή έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω όσο πιο σύντομα γίνεται κάποια χαρακτηριστικά των δυσκολιών αυτών, που δεν αφορούν όμως μόνο τη μάθηση, αλλά αφορούν και στο συναίσθημα κάποιες δυσκολίες και στη συμπεριφορά. Ίσως κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχετε παρατηρήσει στα παιδιά σας. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς θα αρχίζετε να τσεκάρετε με το νου ποια μπορεί να εμφανίσει το παιδί σας και θέλω από την αρχή να σας ξεκαθαρίσω ότι αν βρείτε ένα ή δύο που να ταιριάζουν, ίσως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και ιδιαίτερα. Εάν όμως αρκετά έτσι σας ταιριάζουν σαν περιγραφή, καλό είναι να το ψάξετε λίγο περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας αγχώσω, ούτε να σας ανησυχήσω, να σας υποψιάσω πιο πολύ θέλω. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά. Ξεκινάμε από τη χαμηλή επίδοση στα μαθήματα. Δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου, παρόλο που προσπαθεί, παρόλο που διαβάζει ο μαθητής, η απόδοση δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Κάποιοι μαθητές επίσης δεν έχουν κίνητρο. Δεν κινητοποιούνται να διαβάσουν, δεν ενδιαφέρονται. Το τρίτο χαρακτηριστικό αφορά αυτό που ίσως έχετε ακούσει και είναι πολύ έτσι αναφέρεται τελευταία, η διάσταση προσοχής. Τι σημαίνει αυτό? Όταν το παιδί δυσκολεύεται πολύ να συγκεντρωθεί. Ακόμα και όταν συγκεντρώνεται θα είναι για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και με το που εμφανιστεί κάποιο ερέθισμα, κάποιο ήχος, κάποια σκέψη ακόμα, χάνει τη συγκέντρωσή του και δεν μπορεί να επανέλθει. Επίσης μπορεί να δυσκολεύεται να παραμένει ήσυχο για πολλή ώρα στη θέση του, στην καρέκλα του. Ακόμα και αν χρειαστεί να τον περιορίσουμε σε ένα σημείο, θα αρχίσει να κουνάει νευρικά χέρια, πόδια, να παίζει με τα δάχτυλά του, γενικά να έχει μια νευρικότητα. Μπορεί να είναι απρόσεκτο, βιαστικό, να δίνει ή να γράφει βιαστικές απαντήσεις, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Να έχει κακή οργάνωση, να είναι το δωμάτιο και το γραφείο εντελώς ακατάστατα, να μην μπορεί να βρει τίποτα εκεί μέσα και με αποτέλεσμα να χάνει συνεχώς τα πράγματά του, να ξεχνάει
τετράδια, μολύβια, ακόμα και στο σχολείο, όχι μόνο στο σπίτι. Να χρειάζεται παραπάνω χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά. Να δουλεύει δηλαδή με αργούς ρυθμούς και να μην καταφέρνει ποτέ να τελειώσει κάτι στην ώρα. Να δυσκολεύεται να εκτελέσει οδηγίες, ειδικά όταν πρόκειται για σύνθετες. Δηλαδή, όταν του ζητάμε να κάνει πάνω από δύο πράγματα σε μία πρόταση. Να δυσκολεύεται να επικεντρωθεί στο κεντρικό θέμα και να αναφέρει συχνά άσχετα θέματα. Να δυσκολεύεται να μεταφέρει τη γνώση από το ένα μάθημα ή από μια κατάσταση σε μια άλλη, δηλαδή να γενικεύσει. Και πολλές φορές τυχαίνει να επαναλαμβάνεται κάτι και να είναι σαν να το βλέπει για πρώτη φορά μπροστά του. Πάντα να ρωτάει γιατί και να χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το γραπτό λόγο, μιλάμε για ηλικίες δημοτικού και γυμνασίου ηλικίου. Να αρνείται πολύ έντονα να γράψει. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με το γράψιμο, να του προκαλεί έντονη αποστροφή. Να έχει ένα κακό γραφικό χαρακτήρα, τα γράμματά του δηλαδή να μην διαβάζονται, να είναι κακό σχηματισμένα και πολλές φορές και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν. Να κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη και παρόλα αυτά να γνωρίζει όμως τους κανόνες της ορθογραφίας, αλλά να μην τους εφαρμόζει. Ακόμα και στην αντιγραφή. Όταν βλέπουν ένα κείμενο και πρέπει να το αντιγράψουν είτε από τον πίνακα είτε στη φωτοτυπία, να κάνουν και πάλι λάθη και να αργούν πάρα πολύ. Όταν διαβάζουν ένα κείμενο, να δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί μιλάει. Και συχνά παρατηρείται το φαινόμενο όταν το διαβάζει κάποιος άλλος, να καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα. Και τέλος, να δυσκολεύονται πολύ στην απομνημόνευση, δηλαδή τα μαθήματα που είναι θεωρητικά, έτσι όπως η ιστορία, να δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα μάθουν απ' έξω, αλλά και η μνημονική τους ικανότητα να μην είναι πολύ καλή, δηλαδή να μην θυμάται κάτι που είπαμε πριν από 5 λεπτά. Λοιπόν, αυτά είχαν να κάνουν πιο πολύ με το σχολείο τα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε λίγο στο συναίσθημα τι γίνεται, στο συναισθηματικό τομέα. Έχουμε μαθητές έτσι με συνέστημα που αλλάζει πολύ εύκολα, έχουν καλές και κακές μέρες, θα μου πείτε όλοι είμαστε έτσι, αλλά έτσι το χαρακτηριστικό που είναι πιο έντονο εδώ πέρα είναι ότι τη μια στιγμή μπορεί να είναι χαρούμενο το παιδί και την άλλη στιγμή να είναι πολύ αγχωμένο ή να έχει ένα δυσάρεστο συνέστημα τέλος πάντων. Οι απογοητεύσεις είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν τους αρέσει να απογοητεύονται, ζορίζονται πάρα πολύ, τα παρατάνε εύκολα, δεν προσπαθούν καθόλου. Με το που βλέπουν δηλαδή ότι δυσκολεύονται κάπου, εγκαταλείπουν αμέσως την προσπάθεια. Δεν μπορούν να διαχειριστούν λοιπόν την απογοήτευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει το ηθικό, να μειώνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση, να θεωρούν ότι δεν καταφέρουν τίποτα καλά. Δεν είσαι τίποτα καλή. Να νιώθουν ότι οι άλλοι τους απορρίπτουν. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι να έχουν έντονο άγχος, φοβίες, ανησυχίες, σε βαθμό λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό. Στη συμπεριφορά τώρα. Μοιάζει σαν να τα παιδιά να μην ενδιαφέρονται για τις συνέπειες των πράξεών τους, είτε στον εαυτό τους, είτε στους γύρω τους. Μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα στη συμπεριφορά τους στο σχολείο, να εμπλέκονται σε καυγάδες με τους συμμαθητές τους, να είναι επιθετικοί, να είναι ανυπάκοοι στους καθηγητές, να μην πειθαρχούν, να έχουν έκρηξη στιμού, έντονες απαιτήσεις και να είναι ανυπόμονοι. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό συμπεριφορά είναι αυτό που περιέγραψα πριν, να είναι πολύ υπερκινητικοί, να μην μπορούν δηλαδή να κάτσουν σε μία θέση για πολλή ώρα. Και το τελευταίο είναι η παρορμητικότητα, δηλαδή όταν λέμε ή κάνουμε πράγματα χωρίς να τα σκεφτούμε ιδιαίτερα, όταν η πράξη προλαβαίνει δηλαδή τη σκέψη μας. Στον κοινωνικό τομέα, αυτό που μπορεί να σας προβληματίσει είναι όταν το παιδί προτιμάει να είναι μόνο του. Δεν έχει φίλους και μοιάζει να μην ενδιαφέρεται για τους άλλους. Φαίνεται να μην καταλαβαίνει τους κοινωνικούς κανόνες, πώς δηλαδή πρέπει να φερθεί σε συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις. Ή να φέρεται με άγαρπο τρόπο. Όταν σε μια συζήτηση δυσκολεύεται να αναπτύξει, να πάρει πρωτοβουλία για διάλογο ή και μέσα στη συζήτηση να μην ακούει το συνομιλητή του, να τον διακόπτει συνεχώς. Και τέλος να τα παίρνει όλα κυριολεκτικά, να μην καταλαβαίνει τη μεταφορά, το χιούμορ, το σαρκασμό, τις διάφορες έννοιες που μπορεί να έχει μια λέξη. Λοιπόν, εν συντομία αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορεί να
έχει ένα μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες και όλα αυτά που σας περιέγραψα δεν ανήκουν σε μία κατηγορία μόνο, αλλά σε διάφορες, σε διαφορετικές. Απλά αυτά ήταν τα κυριότερα. Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση αυτή, θέλω να σας μιλήσω για κάποιους μύθους που υπάρχουν για τις μαθησιακές δυσκολίες. Και ο πρώτος και ο πιο συνηθισμένος είναι ότι οι μαθητές είναι τεμπέληδες. Δεν ενδιαφέρονται, βαριούνται και μοιάζει, φαίνεται σαν να μην τους νοιάζει καθόλου. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλά επειδή χρειάζονται περισσότερο χρόνο, επειδή νιώθουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να συμμετέχουν, να εμπλακούν σε ένα καινούριο έργο που τους ζητείτε, για να μην απογοητευτούν ξανά. Ένας δεύτερος μύθος είναι ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μόνο στα μαθήματα του σχολείου. Και αυτό σας το περιέγραψα λίγο πριν, ότι δεν είναι μόνο στο σχολείο τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, είναι και στο συνέστημα και στον κοινωνικό τομέα και στη συμπεριφορά. Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό. Οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα, μην το ψάξουμε. Θα μεγαλώσει και θα το περάσει. Δεν είναι έτσι. Οι μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν από τη γέννηση του ανθρώπου και θα υπάρχουν για όλη τη ζωή. Απλά μπορούν να βελτιωθούν και να, αν γίνει η κατάλληλη παρέμβαση, και να αλλάξουν τον τρόπο που εμφανίζονται και την έντασή τους. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν από την γέννηση του ανθρώπου και δεν οφείλεται σε κάποιο, έτσι, σε κάποια μη αποτελεσματική διδασκαλία. Ο τελευταίος μύθος έχει να κάνει ότι με το αν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Βεβαίως και αποτελούν, είναι πραγματικές, υπίστανται. Οι μαθητές πραγματικά δυσκολεύονται και δεν το λέμε έτσι για να τους βοηθήσουμε. Ο νόμος τους τους δίνει αυτό το δικαίωμα, έτσι, να έχουν μια διαφορετική μεταχείριση του σχολείου. Γιατί είναι σημαντικό τώρα να εντοπίσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται στη σχολική ζωή ενός παιδιού τις μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί καταρχάς θα γίνει μια σωστή εκτίμηση των ικανοτήτων, τι μπορεί δηλαδή, τι καταφέρνει καλά το παιδί και των αναγκών του, πού δυσκολεύεται και τι χρειάζεται να γίνει γι' αυτό. Με αυτόν τον τρόπο έτσι και οι γονείς και οι δάσκαλοι θα κατανοήσουν και θα αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού και δεν θα το κατηγορήσουν για κάτι, για να μπορέσουν να το χειριστούν κατάλληλα. Οπότε ερχόμαστε στο τρίτο που είναι ο σχεδιασμός της κατάλληλης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Θα γίνει λοιπόν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας για αυτούς τους μαθητές, βασισμένο στις ανάγκες τους και στις ικανότητές τους. Όπως είπα και πριν, ο νόμος τους παρέχει ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αυτές τις οποίες θα τις αναφέρει και πιο διεξοδικά η συνάδελφος. Μπορεί να είναι ένα τμήμα ένταξης, μπορεί να είναι ένας αναλλακτικός τρόπος εξέτασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και η διαφοροποιημένη διδασκαλία μες στην τάξη. Δηλαδή να προσαρμοστεί η διδασκαλία στις δικές τους ανάγκες. Υπάρχουν και άλλες βέβαια εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Έτσι, από νωρίς τη ζωή του παιδιού το στηρίζουν δάσκαλοι που γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και το στηρίζουν και ψυχολογικά και εκπαιδευτικά. Αλλά στηρίζεται και η οικογένεια, γνωρίζοντας και οι γονείς με συμβουλευτική πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στο παιδί, λοιπόν να το βοηθήσουν. Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα στο να τονώσουμε την αυτοεκτίμηση του παιδιού, να μην νιώθει ότι δεν καταφέρνει τίποτα και να προλάβουμε κάποια δευτερογενή συμπτώματα που έχουν να κάνουν με αυτά που σας περιέγραψα πριν, δηλαδή το συναίσθημα, η συμπεριφορά, να αποφύγουμε τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο και τις δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις. Αυτά συνήθως εμφανίζονται αργότερα στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και τώρα θα συνάδελφος. Ονομάζομαι Ζουνίλη Κατερίνα, είμαι κοινωνική λειτουργός, εργάζομαι στο κησί της Νάξου κι εγώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πολύ σύντομη. Προς μια συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ο τίτλος. Είναι ένας καινούργιος όρος ο οποίος εμφανίζεται στα διεθνή φόρουμ, αφορά την συμμετοχή όλων των παιδιών σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόζεται στο γενικό σχολείο, αλλά θα έχουν τα παιδιά μια ισότιμη εκπαίδευση. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε τόσο εμείς στο ΚΕΣΥ, όσο εσείς οι γονείς και τόσο η εκπαιδευτική του σχολείου.
Άρα, ουσιαστικά για να πετύχει αυτό, προφανώς απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δουλεύουμε προς αυτήν την ολική εκπαίδευση, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Προηγουμένως είπε η κυρία Τσουνέλη ότι υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά τα οποία εάν τα εντοπίσετε ή αν τα έχετε παρατηρήσει στο παιδί σας, θα πρέπει ίσως να ακολουθήσετε μια περισσότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση και διερεύνηση ή να σας έχει πει ο εκπαιδευτικός της τάξης ότι το παιδί βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των συμμαθητών του ή ότι υπάρχει περίπτωση να έχει μια μαθησιακή δυσκολία. Αυτές οι προτάσεις προφανώς θα δημιουργήσουν κάποια πρώτα αρνητικά συναισθήματα που είναι πολύ αποδεκτά από εμάς, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κανένα. Είμαστε εδώ απλά για να σας πούμε ότι δεν είστε μόνοι σας σε όλο αυτό και σίγουρα δεν είστε οι μόνοι που το έχετε να το αντιμετωπίσετε. Το πρώτο συναίσθημα που μπορεί να βιώσετε είναι να βιώσει κάποιος γονέας ο οποίος μαθαίνει ότι το παιδί του έχει κάποια δυσκολία. Είναι η άρνηση. Αρνούμαστε να δεχτούμε τη δυσκολία αυτή. Θεωρούμε ότι οφείλεται στην τεμπελιά του, όπως προαναφέρθηκε, και ότι θα φταίει σίγουρα ο εκπαιδευτικός ή και συνήθως οι γονείς μεταξύ τους μαλώνουν για το ποιος είναι υπαίτιος. Δεύτερον, μπορεί να θυμώσετε, να θυμώνετε με οποιονδήποτε υπάρχει γύρω σας. Ο θυμός αυτός πηγάζει από το φόβο, εάν θα βρεθούν οι σωστοί άνθρωποι, οι σωστές συνθήκες για να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί σας. Η θλίψη. Στεναχωριέστε, στεναχωριόμαστε, καθώς θεωρούμε ότι μπορεί το παιδί μας να νιώσει ότι είναι κάτι διαφορετικό, να νιώσουν οι άλλοι, να το αντιμετωπίσουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Πολλές φορές νιώθουμε ενοχές, ότι δεν το εντοπίσαμε εγκαίρως ή ότι φταίμε εμείς και σίγουρα θα υπάρχει μια συνεχή ανησυχία, η οποία θα οφείλεται και το μέλλον του παιδιού μας. Ανέφερε αυτά τα συναισθήματα πιο πολύ γιατί όταν ξέρουμε τι αισθανόμαστε, μας είναι και πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι ενήλικες δεν γίνονται μόνο οι άριστοι μαθητές. Εύχομαι πολύ γρήγορα, άλλοι γρηγορότερα, άλλοι λίγο με περισσότερο χρόνο να χρειάζεται, να νιώσουν και τα θετικά συναισθήματα. Η αποδοχή. Αποδεχόμαστε τη δυσκολία, το πρόβλημα, το θέμα και γεννιέται η ελπίδα. Η ελπίδα η οποία θα μας κάνει να ψάξουμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Θα ψάξουμε τις κατάλληλες αυτές συνθήκες και θα έρθει στο τέλος η ανακούφιση. Θα έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα και θα έχουμε εντοπίσει και τις προτάσεις και τους τρόπους που θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Στη συνέχεια, έχω χωρίσει πολύ επιγραμματικά κάποιες προτάσεις που θα μας βοηθήσουν. Δηλαδή, είμαστε γονείς και πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί μας, αλλά και να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με τους φορείς και ειδικούς. Όσο αφορά το παιδί μας, είναι πολύ βασικό να αποδεχτούμε τη δυσκολία του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίσουμε την αρνητική διάθεση που νιώθουμε μέσα μας και αυτό φυσικά, γιατί αυτό μάλλον μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν στο παιδί άγχος, απογοήτευση, απόρριψη και στο τέλος να μην θέλει το ίδιο να προσπαθεί για την πρόοδό του. Χρυσός κανόνας να ακούτε τα παιδιά σας. Η ώρα της μελέτης να είναι ήρεμη, χωρίς φωνές, έτσι, χωρίς εκφράσεις. Μην χαρακτηρίζετε την προσωπικότητα του παιδιού σας, χαρακτηρίστε την συμπεριφορά. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει η συμπεριφορά που κάνει ή αν τη θεωρείτε ανώριμη, μην τον χαρακτηρίσετε ούτε χαζό, ούτε ανώριμο, ούτε οτιδήποτε, γιατί αυτό θα το πληγώσει. Απομονώστε τη συμπεριφορά, αναλύστε αυτήν τη συμπεριφορά και προσπαθήστε εκεί να επικεντρωθείτε. Οριοθέτηση. Πολλές φορές οι γονείς νιώθουμε ότι όταν το παιδί έχει μια δυσκολία, το να το αφήσουμε λίγο να είναι πιο ελεύθερο, χωρίς όρια, θα του δώσει περισσότερες ευτυχισμένες και χαρούμενες στιγμές, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τις άλλες δυσκολίες του. Αυτό όμως είναι μια λανθασμένη εντύπωση. Το να μην οριοθετήσουμε, μάλλον το να οριοθετήσουμε τα παιδιά μας, τους δημιουργεί μια σωματική και ψυχική ασφάλεια. Η οικογένεια συνεργάζεται σωστά, και στο τέλος το παιδί μαθαίνει να είναι υπεύθυνο και να σέβεται τόσο τον ίδιο του τον εαυτό όσο και τους άλλους ανθρώπους.
Τονίστε την όποια πρόοδο του παιδιού σας, σε όποιο σημείο και να την εντοπίσετε, σε όποιον βαθμό. Ανακαλύψτε τα ταλέντα τους. Και αυτό τι σημαίνει, το ότι όταν ένα παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ στο σχολείο, δυσκολεύεται και στη μελέτη του, σίγουρα χρειάζεται μια δραστηριότητα στην οποία θα πετύχει την επιβράβευση, θα πάρει από εσάς το μπράβο. Αυτό έχει άμεση επίδραση στην επόμενη πρόταση που αφορά την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Δύο διαφορετικές έννοιες μεταξύ τους, αλλά πολύ σημαντικές για να τις έχει κατακτήσει ένας ενήλικας. Η αυτοπεποίθηση αφορά το βαθμό πίστης που έχουμε στις δυνατότητές μας, στην ευφυΐα, στις γνώσεις μας. Η αυτοεκτίμηση αφορά το βαθμό πίστης που έχουμε στις αρετές μας, δηλαδή στο θάρρος και στη δύναμη της θέλησης. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δύο λέξεις. Μην ξεσπάτε τα νεύρα σας ή τις προσωπικές σας ανησυχίες. Να θυμάστε ότι είστε τα πρότυπα. Όπως θέλετε να δείτε τα παιδιά σας να συμπεριφέρονται, με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφέρεστε κι εσείς. Μιμούνται κάθε συμπεριφορά σας, κάθε φράση σας, κάθε έτσι, πράξη σας. Δείξτε στο παιδί ότι από τα λάθη μαθαίνουμε. Μην επικεντρώνεστε στην αρνητική χρειά του λάθους και μην του τονίζετε τα λάθη του, αλλά προσπαθήστε να βρείτε την θετική χρειά που μπορεί να έχει ακόμα και το λάθος. Ωστόσο, τώρα θα μιλήσουμε για το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς με φορείς και ειδικούς. Ενημερωθείτε και δεχτείτε τη συμβουλή και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ο πρώτος σύμμαχος που έχετε είναι ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης. Η ενημέρωση είναι συχνή και τακτή, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία μεταξύ σας. Συζητήστε και καθορίστε ρεαλιστικούς στόχους. Οι στόχοι που θα βάζετε για το παιδί σας να είναι ξεκάθαροι, απλοί, κοντινοί και σίγουρα να μπορεί να τις πραγματοποιήσει το παιδί σας. Η πιο συνηθισμένη ευχή που δίνουμε στα νεογέννητα παιδάκια και στους νέους γονείς είναι να σας ζήσει και να το δείτε όπως επιθυμείτε. Δηλαδή γεννιόμαστε και προοριζόμαστε για το πώς θέλουν να γίνουν οι γονείς μας. Αυτό είναι λίγο άδικο. Αφήστε το παιδί σας να επιλέξει το πώς θέλει να δει το εαυτό του και εσείς βοηθήστε τον απλά στον δρόμο προς τη δική του επιτυχία. Αναλύστε τους τρόπους με τους οποίους θα εργαστείτε για να πετύχουν οι στόχοι σας. Δηλαδή, έχετε θέσει τους στόχους και τώρα ας βρούμε τους τρόπους που θα καταλήξουμε και θα πετύχουμε τους στόχους. Προφανώς, θα πρέπει να συνεργαστείτε με τον εκπαιδευτικό της τάξης και με όποιον άλλον άνθρωπο συνεργάζεται με το παιδί σας. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή, ένας τρόπος ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός για το παιδί σας. Εάν ακολουθηθούν αυτά τα βήματα, αλλά δεν υπάρχουν τα ικανοποιητικά αποτελέσματα, τότε έρχεται και η σειρά μας. Μην διστάσετε να μας πάρετε ακόμα και τηλέφωνο πριν καν πραγματοποιήσετε την αίτηση, έτσι για μια συμβουλή, για μια έτσι, πρόταση που μπορεί να σας έχουμε να σας δώσουμε παραπάνω. Ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός, δώστε περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ του μαθητή. Και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές οι γονείς πιστεύουν ότι αν κρύψουμε από τον εκπαιδευτικό τις δυσκολίες του παιδιού μας, αυτό θα βοηθήσει το να έχει καλύτερους βαθμούς. Ωστόσο όμως αυτό είναι πολύ επιφανειακό και θα κρατήσει πολύ λίγο. Καλύτερα να σημειώσετε, να τονίσετε στον εκπαιδευτικό τις δυσκολίες που εντοπίζετε εσείς κατά τη διάρκεια της μελέτης, γιατί δουλεύοντας πάνω σε αυτή τη δυσκολία, το παιδί ίσως να τη μειώσει, να εξαφανιστεί, να εξαφανιστεί και να περάσει αυτή τη δυσκολία. Δημιουργήστε ένα θετικό κλίμα προς το σχολείο. Την ίδια αξία που δίνετε εσείς στο σχολείο, την ίδια αξία θα δώσουν και τα παιδιά σας. Άρα να υπάρχει μια θετική διάθεση προς την εκπαίδευση, προς τον εκπαιδευτικό, προς όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς να εργάζονται συνεργατικά κάτω από ένα σκοπό, σε μια ατμόσφαιρα έτσι εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δύο σημαντικές λέξεις. Μπορεί ο κοινός αποδεκτός δρόμος να μην είναι ταιριαστός με το παιδί σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί σας θα αποτύχει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανακαλύψετε μαζί έναν δρόμο που θα τον φτάσει στην επιτυχία. Όταν λοιπόν θα έρθετε στο ΚΕΣΥ και εάν έρθετε, όποιος έρθει και πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική αξιολόγηση, θα δοθούν κάποιες προτάσεις στο τέλος, πάντα δίνονται. Σας παίρνουμε τηλέφωνο και σας λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για την επίδοση της γνωμάτευσης. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και κάποια έτσι καινούργια πράγματα που αν... Ας πάρουμε για να σας... Αν πούμε την έννοιά τους, ίσως βοηθήσει στο να
μην φοβόμαστε αυτά τα καινούργια πράγματα που έρχονται σιγά σιγά στο σχολείο. Τμήμα ένταξης. Το τμήμα ένταξης αφορά μαθητές οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση και ενίσχυση. Η πιο συχνή ερώτηση των γονιών. Μα πώς είναι δυνατόν το παιδί να φεύγει από τη γενική τάξη και να πηγαίνει στο τμήμα ένταξης και αυτό να είναι καλό. Και όμως είναι. Γιατί τις στιγμές έτσι, που οι δύο εκπαιδευτικοί, ο ένας ο ειδικός εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης, θεωρήσουν ότι το παιδί δεν έχει να πάρει κάτι από αυτή την ώρα που θα τον βοηθήσει, τότε θα πάει στο τμήμα ένταξης για να τον διδάξει ο ειδικός εκπαιδευτικός με τους εναλλακτικούς τρόπους που υιοθετεί τη σωστή ουσιαστική μάθηση που θα είναι πιο αποτελεσματική για το παιδί. Η παράλληλη στήριξη αφορά παιδιά τα οποία θεωρούμε ότι με το κατάλληλο ατομικό και αναλυτικό, με μια μάλλον κατάλληλη ατομική και αναλυτική υποστήριξη θα μπορέσει να, να συνυπάρξει μέσα στη γενική τάξη. Μία παράλληλη στήριξη πηγαίνει για ένα παιδί. Πάντα συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ειδικό βοηθητικό προσωπικό για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης, θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και αυτός συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Διακριτική επίοικια όταν αυτή όταν θεωρήσουμε μάλλον ότι χρειάζεται μια διακριτική επίοικια, τότε με βάση πάντα της εγκυκλίους το προτείνουμε. Προφορική εξέταση ή γραπτή συμπληρωματική προφορική εξέταση δίνεται σε μαθητές που πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και κάποια κριτήρια. Θεωρούμε ότι δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο στην ανάγνωση και θεωρούμε ότι η προφορική εξέταση θα τους βοηθήσει. Συνεργασία των γονέων με ειδικό ψυχικής υγείας και του μαθητή, αυτό δίνεται έτσι, στις περιπτώσεις που θεωρούμε σημαντικό, ότι χρειάζεται για την ομαλή εκπαιδευτική προσαρμογή του μαθητή. Παραπομπή σε παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο. Μία πρόταση που πολλές φορές δεν τη συναντάμε στο τέλος της γνωμάτευσης, αλλά το λέμε πριν η γνωμάτευση. Η λέξη παιδοψυχίατρος πολλές φορές τρομάζει. Ωστόσο, σκοπός μας είναι μια διαφοροδιάγνωση, δηλαδή ή να αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε ορισμένα συμπτώματα τα οποία μπορεί να αφορούν μια διαταραχή. Πρόγραμμα λογοθεραπείας-εργοθεραπείας δίνονται και ασκήσεις, οι οποίες μπορείτε να τις κάνετε στο σπίτι, όπως και με τη λογοθεραπεύτρια που έχουμε φέτος. Μπορείτε να συνεργαστείτε, εάν αυτό έτσι θεωρηθεί απαραίτητο, και να σας δείξει η ίδια πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε τα παιδιά ή και η ίδια να βοηθάει τα παιδιά. Συμμετοχή σε ολιγομελείς ομαδικές ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες όταν φανεί απαραίτητο και εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας μελέτης στο σπίτι και υλικό που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, όπως προαναφέρθηκε από τον προϊστάμενό μας. Οι προτάσεις αυτές είναι εξατομικευμένες και αφορούν τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Θα ταιριάζει όπως πιστεύουμε εμείς. Δεν απαιτούμε να τις κάνετε, σας τις προτείνουμε. Ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε γονέας κάνει ό,τι ο ίδιος επιθυμεί. Ο δρόμος επιτυχίας είναι στρωμένος πάντα με αποτυχίες. Οι άνθρωποι μεταξύ μας συνήθως μιλάμε μόνο για τις επιτυχίες μας. Δύσκολα αποκαλύπτουμε την αποτυχία μας, ωστόσο να είστε σίγουροι ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι βασίζονται στις αποτυχίες τους. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αμερική αρχίζει ένα σύστημα που δίπλα στο βιογραφικό των επιτυχιών εμφανίζουν και το βιογραφικό των αποτυχιών. Γιατί ο δρόμος προς την επιτυχία σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο. Ας μην αφήσουμε το φόβο για το άγνωστο να μας επηρεάσει. Όλα αυτά σίγουρα είναι άγνωστα. Σας ευχαριστώ.